Τι γίνεται, Ηλία? Είσαι σε καλή κατάσταση? Μια χαρά, ναι. Σε προσέχουμε εδώ, εντάξει. Έχεις να πεις κάτι? Και μελομακάρονα είχε, φάγαμε, εντάξει. Όταν ήρθατε δεν τα είδα. Και είχα μια κουβέντα πριν για μελομακάρονα. Και τώρα είδα τι έχουμε. Εντάξει, καλά είναι. Ό,τι βλέπεις, καλό είναι. Σε βόλεψα, εντάξει. Καλά είμαστε. Εντάξει, Ηλία. Εντάξει, δεν είναι. Ένα καφέ, παιδιά, να έχουμε μια καφετιέρα, μια εσπρεσιέρα πρέπει. Να. Κρίμα, ρε Ηλία, δεν σου είχαμε καφέ. Θες να κάτι να μεσολαβήσω? Απορώ πόσο owner του ΠΑΟΚ 24 δεν έχει φέρει τη δική του εσπρεσιέρα εδώ πέρα. Δηλαδή, σιγά-σιγά κάτι ολόκληρο owner να κάνει μόνο στο καφέ. Όχι. Στην προετοιμασία, επειδή δεν μπορεί να πιει φρέντ εσπρέσο στην Ολλανδία. Ναι, επειδή δεν μπορεί. Ωραία. Και εδώ απορώ πώς δεν σκέφτηκε ότι θα πάρω μια εσπρεσιέρα. Τι λες, μωρέ. Στην προετοιμασία αυτό το κάνει από ανάγκη. Δεν πάνε κάθε χρόνο και παίρνουν από την αρχή τα ίδια. Τοστιέρα, εσπρεσιέρα. Κάθε χρόνο το ίδιο τον κάνουν. Μόνο κανένα ψυγείο δεν έχουν πάλι και ένα κοινοβουλευτικό. Όλα τα υπόλοιπα τα παίρνουν κάθε χρόνο και τα αφήνουν εκεί. Αυτό πιστεύω είναι μεγάλο φάουλ. Προφανώς. Προφανώς, Ηλία μου. Αλλά δεν μπορείς να την πάρεις, ειδικά την τοστιέρα. Μικρή είναι, μωρέ. Τι να σου πω, Ηλία. Άντρες, δεν σας κόβει πολύ σε κάποια πράγματα. Τι να κάνουμε. Είπε η αγάπη. Ηλία. Ηλία, τι έχει βάλει ο Σουάρης, ρε εσύ? Τι έχει βάλει. Το σκέφτομαι από χθες. Πραγματικά το έχω δει 36 φορές αυτό. Τι έχει βάλει. Προχθές το έβαλε όμως, έμεινε. Εγώ χθες το είδα. Ήσουν στο γήπεδο εκείνη την ώρα να τα βάλει. Για κάτσε. Βγήκε το σκεπτικό τιμωρίο στο επόμενο. Αυτό επεισόδιο βλέπω τώρα. Στο SDNA. Ναι. Σήμερα δεν ήταν αυτοί να καταθέσουν έφεση. Νομίζω ότι κατέθεσαν. Και τι να γίνει, δηλαδή, να μην τιμωρηθούν καθόλου για την παράλληλη πόρτα? Δεν ξέρω, πραγματικά. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, καθότι ήμουνα εκεί. Εσύ πώς την είδες την πόρτα, ήταν παράλληλη? Εγώ αυτό σου λέω που έμαθα ήταν ότι αυτοί λέγανε ότι είναι χαλασμένη. Και ναι, την άλλη μέρα σε μια κουβέντα με έναν γνώστη του γηπέδου, πολύ καλό γνώστη του γηπέδου, ναι, μου είπε: μην τρως πρόλογο, η πόρτα είναι χειροκίνητη. Δεν γίνεται να χαλάσει. Αυτή η πόρτα τέλος πάντων είναι πολλά πράγματα. Και είναι παράλυτη, όπως είπαν αυτοί. Ήταν χαλασμένη, ήταν χειροκίνητη. Δεν ξέρω. Στην Τούμπα πάντως δουλεύουν όλα normal. Στην Τούμπα, ναι. Στην Τούμπα ένα κλιματιστικό θέλουμε για τη μεικτή ζώνη το καλοκαίρι. Κλιματιστικό, εντάξει. Τι εντάξει, έχει κατέβει καμιά φορά εκεί? Όχι, ρε, δεν έχω κατέβει. Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Και χαίρομαι πολύ. Και προχθές έχω κρύωνα. Πρέπει να φέρουν και το χειμώνα κάτι. Κρυώνεις και στο γήπεδο όταν είσαι έξω, θερμοτογραφικά. Δεν κρυώνεις. Ναι, εκεί πρέπει να κάνουν κάτι για τα χέρια μας. Τι να σου κάνουμε, ρε, αγάπη? Δεν ξέρω, ας βάλουν κάτι για τα χέρια, δεν ξέρω. Σε εκείνο το αχρίαστο τυχάκι, ας βάλουν καλοριφέρ. Τι να σου πω. Είναι που είναι αχρίαστο. Για να θερμαίνονται όλοι οι υπολογιστές και τα καλώδια. Α, γίνει και αυτό. Τέλος πάντων, η αγάπη δεν σκέφτηκε ότι θα καταστρέψει όλους τους υπολογιστές και τα καλώδια και τις τηλεοράσεις από το γήπεδο. Έχω ρίξει μια φορά στην Τούμπα την ασφάλεια. Θυμάσαι, ήσουν εσύ. Δεν ήτανε πρόπερση. Ναι. Βασικά βλακία που το λέω, γιατί δεν το είχα πει, το είχα κάνει εγώ. Είχα βάλει μπρίζα σε βαλαντέσα που δεν δούλευε, ρε, εκεί. Και με το που το έβαλα, έσκασαν όλα. Ο Σταύρος έριχνε Παναγίες. Τι, εγώ έκανα πως δεν έγινε, δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεν ξυλίθηκε το θέμα σε 15 λεπτά. Ναι, δεν ήταν κάτι. Κινητοποιήθηκε. Οκ, okay, εγώ έκανα το παγόνι κανονικά. Όλος ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ για αυτό το λόγο. Τρία χρόνια μετά το λέω και αυτό, δεν είναι κάτι. Δύο χρόνια μετά. Λοιπόν, κάτι σημαντικό έχεις να πούμε? Όχι, θα το πούμε μετά. Είναι ακόμα στον σκύλο με τη γάτα. Είναι 7 και 18. Είναι 7 και 18. 7.30 ώρα θα βάλουμε τους δημοσιογραφικούς μας μανδύες, όπως λένε ο Κώστας Παπαδόπουλος συνέχεια, και θα μπούμε σοβαρά. Τώρα είμαστε σαν το σκύλο με τη γάτα, Ηλία. Εμείς δεν μαλώνουμε γιατί είμαστε και οι δύο ΠΑΟΚ. Δεν είσαι αριανός να είσαι σαν τον Νίκο Παπαδόπουλο να μιλάς με μισόλογα και να μου πεις κάτι αυτές τις ξυπνάδες. Τις χρυσανθιές, ναι. Ναι. Αυτό που λένε κάτι και το κόβουν. Και μετά γελάνε μόνοι τους. Και τους κοιτάζεις και λες τώρα ότι. Τι να τους πεις, μωρέ, τι να τους πεις. Τι... Πώς έκανε χθες ο Αναστόπουλος αυτήν την ξυπνάδα? Ο Αναστόπουλος νομίζω έχει παραδεχθεί ότι θα τον. Βασικά το έχει πει σε δηλώσει του Σοφός ότι είναι τιμή του να τον αποκαλούν τσάτσο του Μαρινάκη. Ναι. Τίμιος όμως. Μα αυτού θέλω να μιλάω. Το καταλάβαμε. Ναι. Μα αυτού θέλω να μιλά. Ναι. Όχι, ρε. Όχι, όχι.
σου λένε ότι είμαι αυτό. Ναι. Και το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ τους αντικειμενικούς. Δεν μπορεί πρωινή εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο της Αθήνας που το παίζουν αντικειμενικοί και χιουμορίστες. Νομίζω κατάλαβα ποια λες, ναι. 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 Ο ένας είναι γνωστός μίμος και ηθοποιός. Ναι, ναι. Η άλλη κοπέλα. Έκανε, ναι. Κάνει ένα σχολιασμό για την αγωνιστική που έρχεται, ναι. Την Παρασκευή, ναι. Και καλά προγνωστικά, ναι. Αυτό που δίνουν τώρα όλοι προγνωστικά. Και λέει, πάω Ξάνθη, ας γελάσω. Γιατί? Τι γιατί? Το είπε έτσι. Το είπε έτσι, ναι. Και ο άλλος? Ο άλλος τίποτα, ο άλλος είναι άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται πλέον με το αθλητικό ρεπορτάζ. Ο άλλος κάνει το χόμπι του, είναι μίμος, είναι okay. Σατυρικές εκπομπές, stand-up comedy. Δεν θα. Η άλλη που υποτίθεται είναι δημοσιογράφος, σου λέει αυτό εδώ. Ναι. Κάνει γνωστή εκπομπή ιντερνετική προγνωστικά. Ναι. Που το παίζουν αντικειμενικοί ότι δεν ξέρουν τι ομάδα είναι, από Θεσσαλονίκη τα παιδιά. Τώρα κι εσύ, κατάλαβα ποιους λες. Ναι, και ήταν μόνος. Είναι άλλη φάση αυτή, ρε. Ναι, και πάλι είπε. Όχι, ρε, αυτή είναι άλλη φάση. Δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η δημοσιογραφική εκπομπή. Επειδή είναι φίλοι μας. Γι' αυτό το λες. Όχι, ρε, είναι άλφα στα παιδιά. Το λες επειδή είναι, είμαστε γελικοί, αγνωριζόμαστε χρόνια. Δεν ξέρω, ρε, παιδί μου. Ναι, επειδή ξέρω με τι ύφος και το λένε. Εντάξει. Είναι άλφα σε αυτή. Θα προτιμούσα το ίδιο ύφος και στις υπόλοιπες εκφράσεις της εκπομπής. Τα παιδιά κάνουν συνεδρίξεις με όλους, ρε, έλα. Έχουν κάνει ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Έχω διαφορετική άποψη. Όχι, θεωρώ ότι κάνουν χαβαλέ με τα δικά μας. Διότι εμείς τους δίνουμε το πάτημα ή δεν τους κυνηγάμε στο πύρτο εξώτερο για να κάνει χαβαλέ κάποιος με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Δεν θα βρεθείς, δεν θα φοβάσαι να κυκλοφορείς αύριο το πρωί, άμα κάνεις, ναι, χαβαλέ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ναι. Ισχύει. Ωραία. Μπορεί να σε κόψουν από κάνα δημοσιογραφικό τέτοιο. Μπορεί να σου πούνε. Ούτε να σε κάνω αυτό βασικά. Ναι, ούτε καν αυτό. Ναι. Άνα, μπράβο. Θα έπρεπε να έχουν κοπεί κάποιοι που δεν έχουν κοπεί. Ναι. Όχι, καλά κάνουν και δεν κόβονται, άστο. Ναι, αυτό δεν το κάνουν. Ναι. Θα έπρεπε να. Όχι, μπορεί να σου στείλουν ο Σταυροστόμης 4 και ο. Ναι, ναι. Μήνυμα στο Facebook, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Ούτε καν σε ξέρει ποιος είσαι, που είσαι, που μένεις. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά δεν θα απειληθεί ούτε η επαγγελματική σου καριέρα, mm-hmm. ούτε και η σωματική σου κυριότητα. Ναι, αυτό ναι. Πάνε, ναι, ρίλια, αλλά πάνε εσύ και κάνε αστιάκι κάτω. Ωραία. Το πώς έγινε η μεταγραφή του τάδε εκεί πέρα. Ναι. Ναι, αλλά είσαι δυνατός. Ασχολείται μαζί σου. Αυτό πάει μαζί, νομίζω. Είναι πακέτο. Ναι, δεν μπορώ πλέον να τους βλέπω όμως. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα χαζό αστιάκια. Δεν με πειράζει τόσο. Όταν το κάνει ο Αναστόπουλος το αστιάκι. Ναι. Καλά, αυτό τώρα δεν είναι αστιάκι. Αυτό το έκανε. Το περίμενε όταν να βγει. Κάνει για να ο Αναστόπουλος αυτό που κάνει, ξέρω ποιος είναι, τι εκπροσωπεί, τι θέλει να πει. Ναι. Όταν το κάνει ο αντικειμενικός. Ναι, αυτό είναι εκκρεμιστικό. Αυτό δεν παρέχεται πλέον. Που κάνει, χιούμορ κάνουμε, εκπομπή. Να, μα εμείς με αυτά ασχολούμαστε, δεν υιοθετώ. Ναι, ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, λίγο κάπου. Και μετά στο γυρνάει και εσένα και σου λέει, εσείς εκεί δεν είστε καθόλου αντικειμενικοί και πορώνεστε, ναι. Και φανατίζεστε και δεν είστε δημοσιογράφοι, είστε οπαδοί. Έλα, ρε φίλε, έλα, να αλλάξουμε θέσεις. Να κάτσω εγώ να κάνω τον αντικειμενικό, τι ωραία και καλά και θα τα λέω. Μήνα μπει. Ναι, δεν ξέρω, αυτό ξέρει τι ώρα που είναι. Γιατί κράζει τους πάντες. Ναι. Λες ότι εγώ λέω σήμερα για τον ΠΑΟΚ, αύριο λέω για τον Άρη, αύριο λέω για την ΑΕΚ, αύριο λέω για τον Ολυμπιακό. Ή άλλοι, οι πολύπλευροι. Ο ίδιος που σχολιάζει το ΑΕΚ Πανιώνιος. Ναι, ναι. Ωραία, θα σχολιάσει το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ, mm-hmm. θα σχολιάσει το βόλεϊ, θα πει για τον Τσιπά και μετά θα σου πει και για το Σέγας που δεν έβγαλε την πίστο, η Κορακάκη με την. με τη Στεφανίδη. Και μετά, αν ασχοληθεί με αυτά, θα σου πει γιατί δεν ασχολείσαι. Γιατί είναι και αυτό. Και μετά θα σου βγάλει και τι έγινε και σε εκλογές ΣΕΠΟ. Και μετά θα σου πει ότι είμαι Manchester United, καλή ώρα. Ναι. Τι ομάδα υποστηρίζει, Manchester United. Ναι. Δεν ασχολούμαι με την Super League. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο και απορώ γιατί ασχολείστε πλέον με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ειδικά στο λεκανοπέδιο, όλοι αυτοί οι δήθεν. Έχω πλέον, να σου πω κάτι, μέχρι ένα σημείο δεν το καταλάβαινα. Πέρσι πέσει, τα λέγαμε, ναι, που σου έλεγα ότι μην τους δίνει σημασία. Ναι, είναι όλοι περίεργοι. Και με το Σταύρο και το Στέλιο που κάναμε πολλές κουβέντες τα πρωινά, πάντα μου έλεγαν αυτό και πάντα τους έλεγα ότι όχι και εγώ δεν συμφωνώ. Από πέρσι μέχρι φέτος. Δεν. Στην ίδια ιντερνετική εκπομπή. Που σχολιάζαμε πριν. Ωραία. Ναι. Την εδώ. Είχαν κάποτε guest τον, ναι. Βασίλη Παπαθεοδόρου. Ναι. Που τυχαίνει να είναι και στο Open, να είναι και στο SDN διευθυντής. Και τον είχα ρωτήσει, είσαι αντικειμενικός. Mm. Και λέει, όχι.
πώς μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Ναι. Ωραία. Γιατί λέει, εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα μια ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και δεν ήταν μικρός. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης. Θα μου πεις κάποιοι άλλαξαν ομάδες. Κοίτα ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, αλήθεια. Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που είναι πραγματικά αντικειμενικοί και δεν τους ενδιαφέρει αν είναι κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μαύρο, άσπρο. Αλλά είναι λίγοι. Δεν είναι όλοι αυτοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Που θα δεις να κάνουν στο Twitter σχολιασμό για το μάτς του ΠΑΟΚ ότι αυτό το πέναλτι δεν είναι, αλλά για μάτς του Ολυμπιακού αυτό είναι και δεν είναι, ενώ δεν είναι. Και δηλαδή είναι αντικειμενικοί μέχρι ένα σημείο. Και έχουμε και τους άλλους στην ΕΡΤ που αποθέωσαν τον Αναστόπουλο. Ήκανα, τι περίμενες να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Όχι, μετά τους ξεφτύλισε ο Αναστό. Περίμενες κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό πέρασε σε πολύ κόσμο. Εγώ βλέπα πάρα πολλά στο Twitter και ο Αναστόπουλος και τους είπε και τους έκανε και τους έρανε. Οκ. Okay. Εντάξει. Αν πουλάει αυτό το πράγμα, που προφανώς πουλάει ακόμα, πραγματικά. Τι να πω στο 2019. Πουλάει μέχρι να έρθει η στραβή. Διότι όταν έρθει η στραβή. Και αν έρθει, φυσικά, εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμείς δεν έχουμε σημαδεμένη τράπουλα, που λέει και ο Σπυρόπουλος. Ναι. Σημαδεμένα ζάρια. Για να ξέρουμε τι θα φέρουμε. Ναι. Αν θα φέρουμε εξάρεση ή ντόρτια. Ωραία. Αν έρθει στραβή για αυτούς, δεν θα μπορούν να το μαζέψουν. Λέει... Δεν καταλαβαίνουν το λάθος το οποίο κάνουν, δεν καταλαβαίνουν που έχουν ακόμα και αυτό το ωραίο που πάνε να φτιάξουν, το ποδοσφαιρικά ωραίο. Mm. Ωραία. Κάποιους καλούς παίκτες. Ναι, ναι. Κάποιους Έλληνες που τους έχουν αναδείξει αυτοί. Που βέβαια τους ανεβάζουν και τους κατεβάζουν όποτε θέλουν. Ανάλογα με ποιο manager κάνουν δουλειά. Ναι, και τους, αν ο manager είναι ο δικός τους. Αν ο παίκτης είναι καλός. Ο παίκτης θα παίζει 90 λεπτά, ναι, συνεχόμενα. Αν έχουν μαλώσει με το manager, θα ψάξει να το βρει εκτός της λίστας της Ευρωπαϊκής. Και δεν υπάρχει περίπτωση παίκτης, Έλληνας κυρίως, να πει στον Ολυμπιακό σε κάτι όχι. Θέλω να ανανεώσεις 2 χρόνια, θα ανανεώσεις 2 χρόνια. Θέλω να πας εκεί, θα πας εκεί. 2 το κάνανε και τους έφαγε μαρμάγκα. Και ο ένας ευτυχώς σώθηκε λόγω του Άρη. Και ένας παραλίγο να το κάνει τελευταία και σώθηκε γιατί άρχισε τη γνώμη τελευταία στιγμή. Και παίζει κιόλας. Και θα σου πω μετά. Α, εγώ ξέρω για τον Γιαννιώτη που όχι, την πάτησε. Τον φάγανε ουσιαστικά με το μάτι. Ο Κούτρης, ρε. Ο Κούτρης δεν παίζει. Αυτό σου λέω. Ναι, δεν παίζει. Και αυτό φαγώθηκε. Εννοείται. Γιατί που ήταν μια χαρά πριν. Τον Κούτρη βγαίνει το ρεπορτάζ προς τα έξω ότι θέλαν να τον πουλήσουν 7 εκατομμύρια και δεν βρέθηκε τώρα η πρόταση. Ο Κούτρης ήταν μια χαρά, δηλαδή σαν παίκτη ήταν μια χαρά για τον Ολυμπιακό. Βασικά ο Ολυμπιακός είχε 2 πολύ καλά μπακ Έλληνες. Ναι. Παίζει μόνο ένας. Είχε πολύ καλούς θερματοφύλακες και ο Καπίνο και ο Γιαννιώτης. Δεν παίζει κανείς. Εντάξει, ο Καπίνο είναι η Γερμανία. Ναι, εννοώ ότι δεν έπαιξε κανείς στον Ολυμπιακό. Ο Καπίνο φαγώθηκε σε ένα βράδυ πάλι, για τα γκολ που έφαγε με την ΑΕΚ. Ναι, πάλι σε ένα βράδυ. Πάλι επειδή ήθελαν εκείνη τη στιγμή να το φτιάξουν όλο αυτό το πλάνο, το έκαναν. Ναι. Ο Ταχτσίδης μέσα σε μια μέρα. Σκέψω να τα κάναμε σε αυτά εδώ, ε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα μας έτρωγε ο κόσμος στο δίλεπτο. Εδώ μας κράζουν για το παιδί το οποίο είπε: θέλω να σταματήσω την μπάλα από πέρσι. Ναι, ναι. Ωραία. Και αφήστε με ελεύθερο. Και όχι απλά θέλω να φύγω από τον ΠΑΟΚ, θέλω να σταματήσω την μπάλα. Θέλω να πάω να σπουδάσω. Θέλω να πάω να διαβάσω για την τρίτη ηλικίου ξανά. Θέλω να κάνω. Τέλος πάντων, ήθελε το παιδί. Καλά κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, προσωπικά του είναι αυτό το καθενός. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ ξοδεύτηκε το καλοκαίρι πάρα πολλά χρήματα για να τον αγοράσει. Και σου λένε ότι εσύ κατέθλιψες την καριέρα του παίχτη. Ναι. Τραγικά πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε χθες ο Σταύρος στο Open το βράδυ. Ότι φτάνει στο σημείο να λες πάρτε τώρα, παιδιά. Δηλαδή, να σε χάσετε. Είστε πρωταθλητές χειμώνα. Οκ, okay, πείτε το. Χαρείτε το. Φτάνει πια δηλαδή. Θα ασχοληθούμε με κάτι ουσιαστικό. Τι να τώρα, πούμε. Άμα ψάξουμε τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού που φαγώθηκαν λόγω μάνατζερ. Όχι, ρε, δεν θα τελειώσουμε είναι... ποτέ. Μα δεν τελειώνει. Πανσαριφάρτ. Μα ξέρουμε όλοι παραδείγματα, ο καθένας ξεχωριστά, από 1-2 παραδείγματα. Που είναι όλοι διαφορετικοί. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε σαν ΠΑΟΚ 24, Ηλία. Ναι. Θα επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα. Ωραία. Να κουβεντιάσουμε λίγο για το Σάββατο όσα έγιναν και γενικά να μπούμε λίγο σε ρυθμούς ΠΑΟΚ πιο ζεστά. Ναι. Πιο ζεστά. Ξεκάθαρα. Πάμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επίσημα πλέον πάω από 24 στο Λίμπερο 107,4 με Αγάπη Γαβριλίδου. Σήμερα και η Λεύσκα πρόβλησε εδώ μαζί σας. Λοιπόν,
Ο Παναθηναϊκός βρίσκει κάποια δυσκολία από τον ύφεστο. Είναι 43-41 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Καλά τα λες, Λία, καλά τα λες. Λογικά θα παιχτεί το παιχνίδι για περίπου άλλα 5-6 λεπτά. Εκεί στα μέσα της τρεις περιόδου πιστεύω θα ξεφύγει ο Παναθηναϊκός. Περίμενε, πάμε σε Σταύρο Κόλγα. Περίμενε, καλησπέρα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει να ακούσω το κίνητο στο ύφεστο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ύφεστος. Συνέχισε, Ηλία. Πιστεύω ότι όλη η Θεσσαλονίκη κρέμεται από τα χείλη σου για το τι θα γίνει στο ύφεστο. Μην ειρωνεύεσαι, Ηλία Καπράλο. Το παιδί έχει έρθει σήμερα μόνο για μένα και πρέπει να τιμηθεί γενικότερα, να ξέρεις. Εγώ από εδώ και πέρα τον στηρίζω παντού. Τι άλλο, στην καρέκλα έχει το στείλαμε, τι άλλο να κάνουμε. Δεν γλιτώσαμε ούτε εκεί. Δεν μας βγήκε το πλάνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να πούμε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς περνάτε, είστε έτοιμοι να φιλοξενήσετε το αφεντικό σας? Είμαστε πάνε. Έχετε ετοιμάσει ερωτήσεις, αυτό εννοώ. Είστε έτοιμοι να φιλοξενήσετε το αφεντικό σας. Λοιπόν, έχουμε το σκεπτικό για την τιμωρία του Ολυμπιακού για τα επεισόδια. Το οποίο είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέει ο αθλητικός δικαστής. Λέει ότι μετά το συμβάν με κάλεσε επικεφαλής στο μέτρο τάξη και μου υπέδειξε τραυματία αστυνομικό από το προηγούμενο γεγονός, κατά τη δήλωσή του. Το είπε ο παρατηρητής. Στο ίδιο μήκος κύματος λέει και η πρόεδρος του πειθαρχικού οργάνου. Τόνισε: εκ των άνω, σαφώς προκύπτει ότι παραπάνω πράξη τελέστηκε. Η δε αναφερόμενη έκθεση αστυνομίας συμπληρώνει και διευκρινίζει τα όσα εκτέθονται στην άνω έκθεση του παρατηρητή. Απορριπτόμενων των αντιθέτων ισχυρισμών της εγκαλούμενης ως αβάσιμων, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για επεισόδιο που εκτιμάται και πειθαρχικά αξιολογείται και ελέγχεται ως μία πράξη. Από άποψη τόσο πραγματική όσο και νομική και δεν μπορεί να διασπαστεί σε επιμέρους. Ουσιαστικά, με άλλα λόγια, λέει ότι από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο αστυνομικός, τα επεισόδια τα οποία κατέγραψε ο παρατηρητής είναι πέρα ως πέρα βάσιμα. Και. Δεν είναι παράλληλη πόρτα. Η πόρτα είναι πάντα παράλληλη. Παράλληλη. Να σου πω κάτι. Παράλληλη, σίγουρα είναι, αλλιώς δεν παίζει. Εντάξει, ρε Σταύρε, έφυγε ένα λάμπα. Δεν αναφέρεται κάπου για την πόρτα. Δεν αναφέρεται. Μα το θέμα. Ναι, αλλά δεν είναι. Σταύρο, αυτό που έλεγα. Αυτό που έλεγα και την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, βασικά. Είναι ότι το θέμα δεν είναι η πόρτα και το πού μπήκε η αποστολή. Το θέμα είναι ότι σε εκείνο το κομμάτι, το υποτίθεται ασφαλές κομμάτι, που έπρεπε να είναι δημοσιογράφοι και άνθρωποι της ασφάλειας, δεν ήταν μόνο αυτοί. Ναι, ήταν και πολλοί άλλοι. Ήταν και... και έλειπαν και αστυνομικοί, Ηλία μου, γιατί δεν τα λες αυτά. Εξαφανίστηκαν. Ναι, έλειπαν και αστυνομικοί. Βασικά, επειδή ήμουν εκεί, δεν έλειπαν, ήταν λιγότεροι. Δηλαδή, μια δημιουργία δεν έφτανε. Και δεν τους έλεγες και πολύ ενεργούς. Ήταν ντεφορμές, δηλαδή. Ναι, δεν ήταν σε καλή μέρα, μάλλον. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καιρός γυρίσματα. Καλά τα λες. Τι άλλα, παιδιά. Καλά τα λες, Σταύρο. Ναι. Πάμε λίγο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Γιατί να μην πάμε δουλειά έχουμε. Άντε να πάμε λίγο, ρε Σταύρο. Πώς το είδες στο παιχνίδι, βασικά τι κρατάς και τι αφήνεις από το παιχνίδι? Κρατώ ότι πληρώθηκα στο στοίχημα με την τριάδα. Δηλαδή το πιο σημαντικό, ναι. Ναι. Και εγώ πληρώθηκα με τον γκολ του Κρέσπου στο μείον 1,5. Δηλαδή είχαμε σφίξει αρκετά. Εγώ έχω να σας πω ότι στο πρώτο ημίχρονο, μετά τα δύο πρώτα δοκάρια του Πέλκα και του Βιερίνια. Έπαιξε over μισό και σπάσε τα δοκάρια. Βάζω 10 ευρώ. 10 ευρώ όμως πραγματικά. Εγώ. Βάζω 10 ευρώ στο επόμενο γκολ πάω και πρώτο ημίχρονο. Και έχει γίνει ότι έχει γίνει. Συγχαρητήρια. Δηλαδή ρε παιδιά, αυτό δεν πήγε το γκολ. Πλέον. Δηλαδή ήμαρτον. Το κατάλαβα. Μα εκεί φαίνεται. Είχα και anytime. Είχα anytime Πέλκα. Έχω να σας πω. Δύο δοκάρια Πέλκα. Αυτά. Σε καλή μέρα ήσουν. Πολύ, πάρα πολύ. Τι κρατάω από το παιχνίδι? Ναι. Κρατάω ότι για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει υψηλή ένταση και να αποδώσει αυτή, γιατί και με τον Άρη έβγαλε ένταση μετά το 60-65 που πίεσε και με τον Παναθηναϊκό έβγαλε ένταση μετά την μετά την ισοφάριση του Βιερίνια. Αλλά στα δύο αυτά παιχνίδια, επειδή δεν είχε ισορροπία αμυντική, δέχτηκε γκολ και τελικά ισοφάρισε στο τέλος. Άλλη φορά ήταν η πρώτη φορά που έβγαλε ένταση και ακύρωσε τον αντίπαλό του και τον πίεσε σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην υπολογίσει τις αναποδιές όλες, τα τέσσερα δοκάρια και τα τρία ακυρωμένα γκολ. Ναι. Ωραία, αυτήν την ένταση πρέπει να έχει πάρει στα παιχνίδια του. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι το οποίο συζητούσαμε και παλιότερα. Και στο παιχνίδι του Βόλου το είχαμε δει το φαινόμενο αυτό.
και στο παιχνίδι με τη Λαμία που βάλαμε γρήγορα τα γκολ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι αδιανόητο να σβήνει παιχνίδια. Γιατί είναι μια ομάδα που θα τη χρειαστεί την ένταση. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να βγάζει ένταση μες στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εντάξει, αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Αν θέλει να είμαστε τραλά και τι ωραίο το αίτητο και όλα καλά και να κάνουμε άλλες πέντε σοπαρές που θα μας στοιχήσουν το πρωτάθλημα, ας βγαίνουμε τα παιχνίδια. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι θα χρειαστεί η ένταση. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε μπροστά μας. Εντάξει. Στο Καραϊσκάκι είδατε πόσο επηρέασε η αδυναμία του ΠΑΟΚ να βγάλει ένταση στο παιχνίδι του. Ναι. Το γεγονός ότι δεν έχει μάθει να λειτουργεί με ένταση ουσιαστικά. Εντάξει. Άρα λοιπόν ήταν ένα πολύ καλό μάθημα το ότι δεν έμπαινε η μπάλα. Για μένα ό,τι έγινε το Σάββατο, ούτε να το είχα παραγγελία. Αν μου έλεγες τι θες να γίνει, ωραία, για να, πώς το λένε, για να θεωρήσεις ότι το Σάββατο είχε απόλυτη επιτυχία, mm-hmm. αυτά δεν τα σκεφτόμουν όλα. Ναι. Δεν θα τα σκεφτόμουν όλα. Όλα αυτά που γίνανε. Εντάξει. Ακόμη και η περιφόρητη αποφόρτιση του Μπίσεσβαρ. Πόσο καιρό τα λέμε, αγάπη. Κάνα μήνα και παραπάνω. Εντάξει. Μου λέει ένας φίλος μου, είδες που τον είχε στον πάγκο, τελικά δεν έπρεπε. Λάθος. Προχθές αποδείχτηκε ότι αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. Ναι. Γιατί το παιδί, τον πίσω τον ξέρουμε παιδιά, είναι τέταρτο χρόνο στον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε το χαρακτήρα του, το πώς σκέφτεται, το πώς κινείται. Ο Μπίσε είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζοντας, ωραία, ότι Μαωρίτσιο και Βιερίνια δεν θα ξεκινήσουν τη σεζόν, με δεδομένο ότι έκανε και το πρώτο παιχνίδι με τον Άγιαξ, έκανε παπάδες. Εντάξει, πήρε έναν ρόλο ηγέτη, πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες από αυτά που, από αυτές που αντέχει το σκαρί του, θα πω εγώ. Ναι. Εντάξει, πήγε σε μια λογική να σηκώσω την ομάδα στην πλάτη μου, δεν του βγήκε και εκεί έπρεπε ο προπονητής να του πει αδερφέ, πάρε δύο αγώνες από φόρτιση γιατί έσφιξες, ωραία, να μην τρελαθείς κιόλας, πάρε να ξεκουραστείς και να βάλει άλλον. Ναι. Ωραία. Ουσιαστικά τι έγινε προχθές, ο Μπίσε μπαίνει φρέσκος, με καθαρό μυαλό όταν ο αντίπαλος δεν έχει καθαρό μυαλό και δεν είναι φρέσκος και κάνει τη διαφορά. Αυτή τη χρήση θα μπορούσε ο Μπίσε να την έχει και στο Καραϊσκάκι. Ναι. Θα μπορούσε να την έχει και στα Ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη. Είναι χρήση και αυτή. Δεν τον ακυρώνεις. Μα ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Τον έχουμε αποθεώσει όλοι μας άπειρες φορές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και ο Φερέιρα να κατανοήσει τι εργαλεία έχει στα χέρια του. Ο Μπίσε δεν είναι για 25 παιχνίδια σερή βασικός. Ναι. Είναι άλλου είδους παίχτη. Θα χρειαστεί και αυτό να θα πάρει παιχνίδια σερή. Θα χρειαστεί να κάνει και πράγματα τα οποία τέλος πάντων μπορεί να μην είναι στο... να είναι στο ξέ του. Ναι. Θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλους παίκτες. Ωραία. Δηλαδή θα μπορεί να παίξει ο Πέρκας ο Μπίσες μας το ίδιο. Στην ίδια δεκάδα. Δεν είναι κακό. Ναι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει σιγά σιγά ο προπονητής να μάθει τα εργαλεία του. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει. Σιγά σιγά τα μαθαίνει. Ναι. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Τσούκου τσούκου. Όλοι μαζί. Να βρούμε τους ρόλους που χρειάζεται αυτή η ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γενικά να μοιραστούν και... λίγο. Δηλαδή φάνηκε προχθές πόσο σημαντικό είναι να πάρει σιγά σιγά ρυθμό ξανά ο Πέλκας, ο Μαωρίσιο. Ναι, τώρα ο Φερέιρα το έκανε καλά. Το γεγονός ότι ξεκίνησε τον άντρα, τον Μαουρί και τον Πέλκα ήταν το σωστό. Ναι. Γιατί ήταν το σωστό, γιατί απλούστατα, ωραία, το ρόστερ πρέπει να μεγαλώσει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν μπορεί να πάμε με ένα ρόστερ 14 παίχτες στα play-off. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο ρόστερ και έχει και ακριβό ρόστερ. Δεν είναι δηλαδή ένα ρόστερ του κόλλου. Ωραία. Είναι πολύ μεγάλο ρόστερ. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάνω σε αυτό το κομμάτι νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε και ο Μάριο Μπράνκο στο ΠΑΟΚ TV στο pre-game. Ότι το Γενάρη θα πρέπει να υπάρξουν διάφορες αλλαγές. Προφανώς ο Φερέιρα τη μεριά του. Το Γενάρη. Τώρα ο Μπράνκο είπε για να παρουσιάσει τώρα και αυτή είναι και... Εντάξει, ο Μπράνκο τώρα θα πρέπει να παρουσιάσει μια δουλειά. Ναι. Ωραία. Ναι, θα πρέπει να ξεφορτωθεί κάποια συμβόλαια τα οποία επιβαρύνουν αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ χωρίς να έχουν χρησιμότητα καμία. Ναι.
Εντάξει, αυτά είναι είτε αποδεσμεύσεις είτε δανεισμοί. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αν μπορέσει και ξεφορτωθεί το στόχο και το βέμπλουμ, θα είναι σημαντικό, σημαντική συμβολή του. Ωραία. Αλλά πώς θα τους ξεφορτωθεί, άλλο το τι θέλουμε να κάνουμε και άλλο το τι μας βγαίνει στο τέλος. Εντάξει, θεωρητικά τα πάντα είναι εύκολα. Το να βρεις μια ομάδα να δανείσεις στο Λάμπρου είναι εύκολο. Ναι. Το πώς θα ξεφορτωθείς από τα ψήφια συμβόλαια είναι το δύσκολο. Καλά, το Βέρπρουμ είναι εντάξει, πολύ... Επίσης, εκεί που θα δοκιμαστεί ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ είναι αν έρθει μια πρόταση για το Γιαννούδη κοντά στα 8 εκατομμύρια. Ναι. Εκεί τι κάνεις. Ναι. Εντάξει. Είναι μερικά πράγματα που ωραία τα λέμε θεωρητικά, αλλά ο ΠΑΟΚ ειδικά τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι της, του διαβάσματος του τι έρχεται, δεν έχει περάσει και χρυσή περίοδο. Ωραία. Ο mm. ΠΑΟΚ πορεύτηκε ξοδεύοντας πολλά χρήματα κοροϊδίστικα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να ξοδέψει για να έχει μια ισορροπία στο ρόστερ του. Γιατί καθυστέρησε, γιατί δεν είχε ξεκαθαρές ιδέες, γιατί άλλαζε προπονητή μέσα στο καλοκαίρι σε καλά καθούμενα, γιατί. Είναι και, ακόμα και αυτή η παράδοση που είπε ο Μπράγκο της Ευρώπης. Ότι υπολογίζαμε καλώς κακώς στην Ευρώπη. Ότι θα υπάρχει. Και δεν γιατί άμα δεν υπολογίζαμε την Ευρώπη, δεν σε αγάπη και θα είχαμε μικρότερο ρόστερ. Ποιος θα έφυγε. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, όμως ήταν αλλιώς. Μπορεί να ήταν. Δεν θα έπρεπε να αφού υποτίθεται είχες βγει στην αγορά για εξτρέμ το καλοκαίρι. Απλά ο εξτρέμ που πήρες. Ναι. Δεν σου έχει βγει, ναι, δεν σου έχει δώσει κάτι παραπάνω ναι. από τους παίκτες που έχεις. Επίσης, ναι, γιατί τον πήρες για άλλο λόγο, άλλαξε προπονητή. Ναι. Επίσης ο προπονητής παίζει με έναν εξτρέμ. Ναι. Το δεξιά. Θα ακυρώνεις, ναι. Οπότε οι τέσσερις εξτρέμ που είχε ο ΠΑΟΚ, Στοχ, Ζαμπά, Λιμνιός και Λάμπρου, mm-hmm. ο ένας τα παίζει. Καλός ή κακός. Ναι. Καλά, κοίτα, μην πάει ο Μπίσης βάσει αριστερά για να χωρέσει και ο Πέλκας και παίζει ο μισός. Ναι, υπάρχει αυτό. Καταλάβες. Ναι. Ναι, γιατί και με τον Κατουρί και τον Πίσες Βαρπάλι μόνο ο Λιμνιός παίζει. Δεν παίζουν όλοι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και με αυτό που πες για τον Γιαννούλη, εγώ θα βάλω μέσα και το Λιμνιό που μπορεί να φέρει κάποια πρόταση. Όχι στη του Λιμνιού η απώλεια θα είναι απώλεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λιμνιός είναι ένα παιδί το οποίο είναι 53 παιχνιδιά ήττητος. Ναι. Στις ήττες του ΠΑΟΚ δεν έπαιζε ο Λιμνιός. Ναι, σωστά. Ο Λιμνιός μπορεί να μην έχει γνωρίσει και ήταν με τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως θα σκέφτομαι τώρα. Κανα κύπελο, ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο μήπως. Ναι. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα... Ναι, στο Γιαννούλη δεν πάει κάπου, άστο. Γιατί μου λέει θα βάλει τον άντρε. Πώς θα βάλει τον άντρε, έτσι όπως παίζουμε. Ωραία. Το αριστερό μπακ πρέπει να είναι βιονικό. Ακριβώς. Ο άντρες σε 25 θα έχει βγάλει τη χολή του. Δεν είναι δηλαδή τώρα να υπολογίζουμε τον άντρε για έναν ρόλο που είναι για ένα παιδί 10 χρόνια μικρότερο του. Και η άλλη θέση, αυτό που θέλω να πω πριν, μετά το Λιμνιό, είναι ότι ο άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει καλά νούμερα και είναι σε καλή ηλικία για πώληση και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο backup από πίσω, είναι ο Σβιντέρσκι. Διότι βλέπουμε ότι ο ΑΚΠΟΜ είναι άλλος παίκτης που κι αυτός περιμένει να πάρει παιχνίδια, δεν έβγαλε και να πούμε. Για μένα η ιδέα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να εγγύθουν αυτά που χρειάζεται πάνω από τον φως του. Ναι, απλά για να είμαστε ειλικρινείς. Καταλάβαμε είναι όλοι παιδιά σε παραγωγική ηλικία, είναι παιδιά με προοπτική, είναι καλοί παίκτες, διαφορά δεν κάνουν. Έτσι, ειδικά απλά έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ επί Φερέιρα, όπου ουσιαστικά θέλει να γεμίσει την περιοχή του, γιατί είπε δύο φορές έχει πει ο Φερέιρα φέτος ότι ναι, πέρσι είχαν τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Ο Φερέιρα, άμα το φαίνεσαι έναν σέντερ φόρ 1,90 που ξέρει να πέσει πλάτη και είναι καλός ψηλά, θα σε αποθεώνει. Δεν είναι τυχαίο εκείνο τον Μπλάνκο που κοιτούσαμε το καλοκαίρι της Αχτάρ. Ναι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ο όνομα εκείνο. Καλό, τέτοιο παίκτη. Ο Ακπόμ ειδικά νομίζω ότι έχει πνιγεί λίγο στο άγχος πλέον. Δεν είναι εσύ, αγάπη. Είναι αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Εγώ στην καρδιά μου το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές. Είναι παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν σωστά τον ανταγωνισμό και παιδιά τα οποία τον αντιμετωπίζουν λάθος. Ναι. Ωραία, ο Ακπόμ ξεκίνησε τη σεζόν νούμερο 1 ξεκάθαρο. Γιατί είχε κάνει ό,τι είχε κάνει την προηγούμενη σεζόν και δικαιολογημένα ήταν νούμερο 1 ξεκάθαρο. Έλα όμως που από κάποια φάση και μετά δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ και μπήκε ο Σβιντέρσκι. Και όχι μόνο μπήκε και στην αρχή τα έβαζε. Και τα έβαζε κιόλας, ναι. Και τα έβαζε στην αρχή. Εδώ όμως τώρα έχουμε και με τη διαχείριση του προπονητή και με αυτό έχω θέμα εγώ.
ο Σβιντεύσκι και ο Άκπομ είναι παίκτες του ίδιου επίπεδου. Ωραία. Δεν είναι ξεκινάω τον έναν και μετά τον άλλον τον ξεχνάω και του δίνω δεκάλεπτα. Δεν θα βρει ποτέ ρυθμό έτσι. Ωραία. Υπήρχαν παιχνίδια που μπορούσε να ξεκινήσει και ο Άκπομ. Ναι. Και μετά τι απαιτώ εγώ από τον Άκπομ, να μπει και να έχει ρυθμό. Τι απαιτώ από τον Μπέλκαν, να μπει και να έχει ρυθμό. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Που σου το είπε και ο Μπέλκαν, ξεκάθαρα. Δεν γίνεται έτσι να βρω ρυθμό. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είπε και έκανε στην ανάλυση που έκανε στον Αλέξη Σπυρόπουλο. Ναι. Έλεγε ξεκάθαρα ότι κοίτα να δεις, σε κάποια φάση χάθηκα. Είπε στην αρχή μπήκα εκεί που είχα σφιξίματα, μετά το βρήκα και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι στην αρχή μπήκα και ήμουν κάπως. Ναι. Δηλαδή το και είναι φυσιολογικό. Ναι. Ναι, και είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω το Φερέιρα γιατί. Και ένας άνθρωπος που ήρθε στον 90 και ψάχνει τα αποτελέσματα. Ναι. Ωραία, πρωταθλητισμό θέλει να κάνει μαζί του. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάει ο Μπράγκο και να του πει αδερφέ, πρέπει να μεγαλώσουμε το ρόστερ. Καλός ο Βιντέσκι, καλός ο Μπίσεσβαρ, καλός ο ένας, καλός ο... Υπάρχουν και άλλοι καλοί. Διώξε από πάνω σου την πίεση και δώσε ρόλους. Και άμα γίνει καμιά στραβή και έρθει κανένα χι, οκ, σε καλύπτω εγώ. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Να πάρει δηλαδή το ρίσκο Σβιντέσκι, ο Φερέιρα πάνω του και να γίνει κέντρο και να φεύγει στον Πινελίκη. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει το κλαμπ και θα πει παιδιά, αυτό πρέπει να κάνει ο προπονητής. Αυτή ήταν η εντολή του κλαμπ. Ωραία, γιατί έχει προϊστάμενο ο Φερέιρα, δεν είναι το απόλυτο αφεντικό του αγωνιστικού τμήματος. Ναι. Εντάξει, πολλές φορές συγκρούονται τα θέλω του προπονητή με τα θέλω του τεχνικού διευθυντή. Του τεχνικού διευθυντή επικρατούν. Εντάξει, όταν υπάρχει λογική, τώρα άμα σου λέει ότι να είναι ο άλλος, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Εδώ λοιπόν η ποδοσφαιρική κουβέντα με το κλείσιμο του πρώτου γύρου είναι σίγουρα ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ δεν διάβασε καλά δύο παιχνίδια. Νομίζω το ΠΑΟΚ Άρης και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αν αυτά τα παιχνίδια τα είχε πάρει σήμερα θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση. Για μένα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι ακόμα χειρότερο. Τι? Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι ακόμα χειρότερο. Όχι Ηλία. Τον αγώνα με τον Άρη έβγαλε το ΠΑΟΚ Άρης είναι το χειρότερο γιατί οι άλλοι ξέρεις τι θα έρθουν να κάνουν. Ναι, είναι δεύτερη χρονιά, δεύτερη χρονιά. Το κάνουν αιώνες. Ωραία, και τσιμπάς. Με την πρώτη διαμαρτυρία μας. Ή θα αφήσεις να παίξεις ή σηκωθήκε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή η κατάσταση αυτή τώρα. Μια ζωή τα ίδια. Έρχονται μουρμούρα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εντάξει. Και εμάς το διαιτητή, αδερφέ, δεν ήρθαμε να δούμε καθυστερήσεις εδώ. Ήρθαν 30.000 χαζί να δουν την ομάδα τους. Δεν καθόμαστε τώρα να πέφτουν κάτω για να υποθυμάνε. Είναι αυτό που έλεγες πριν το μάτς, τους ξέρεις. Ναι. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, σε γενικές γραμμές ο πρώτος γύρος είναι καλός. Ναι. Αρκεί, θα είναι ακόμα καλύτερη η συνέχεια, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να διαβάσει τα λάθη του, εντάξει. Δεν είναι αλάθαστος ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Έχει κάνει πολλά λάθη. Πολλά. Όχι ένα και δύο. Πάρα πολλά. Τα οποία τα ξεπέρασε με τον έναν τον άλλον τρόπο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και ένα σχόλιο για τον μπάσκετ. Εντάξει, ήταν την ευκαιρία να πάρουμε μια μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Εντάξει, καλή ομάδα η Άκη, το συζητάμε. Ο Ηλίας εξαιρετικός προπονητής. Δεν θα ήταν κάτι εύκολο. Αλλά θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε, δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν μια από τις τέτοιες ευκαιρίες. Κάτι για η επιδιετησία όμως το έψιλο έγινε στο τέλος νομίζω. Κάτι σφυρίζει. Δεν το είδα το παιχνίδι γιατί... Πού ήμασταν? Στην Τούμπα. Στο γήπεδο. Ναι. Εγώ που το είδα το παιχνίδι... Εγώ που το είδα το παιχνίδι είναι το κλασικό που συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια αυτό που το έχουμε πει ότι το ένα φάουλ στη μια ρακέτα δίνεται το άλλο στην άλλη ρακέτα δεν δίνεται. Και εκνευρίζει αφάνταστα τους παίχτες. Στην αρχή είδα μία φάση, ένα κυρωμένο γκολ του καράτη του Νόλους, του Μαργαρίτη του Νόλους, που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ακυρώθηκε. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό που λες. Ποτέ όμως. Αλλά απλά θέλω να σου πω ότι είναι τα κλασικά, αυτά τα μπασκετοσφυρίγματα, όπου την επαφή κάτω από το καλάθι του Μαργαρίτη στον Ματσιούλη θα τη δώσει φάουλ και του Ματσιούλη στο Μαργαρίτη θα του πει παίζεται. Και αυτό εδώ, εντάξει, ο Μαργαρίτης μπορεί να μην εκνευρίζεται, αλλά υπάρχουν παίχτες του ΠΑΟΚ, ειδικότερα οι ξένοι, οι οποίοι δεν έχουν μάθει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης
δεν το έχουν ζήσει πολλές φορές και τους εκνευρίζει. Και τους βγαίνει σε λάθη, σε συνεχόμενα λάθη. Κλασικό. Καλά, δεν χρειάζεται να εκνευρίσει την δική μας για κάνουν λάθη, εντάξει. Ναι. Οι ξένοι μας. Σωστό. Αλλά γενικά ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό. Τέλος πάντων. Το πώς αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ οι διαιτητές. Λες και η ΑΕΚ θα αλλάξει κάτι, ξέρω εγώ, άμα χάσει το παιχνίδι τον ΠΑΟΚ. Λες και θα κρυθεί κάτι ιδιαίτερο αν βγει δεύτερη ή τρίτη, ρε Σταύρο, και θα παίξει με τον Προμηθέα ή με το Περιστέρι με πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και όλες οι ομάδες. Εγώ ένα σφύριγμα του σώμου είδα στην αρχή, έφυγαν κάτι καντήλια. Ωραία, και μετά έπρεπε να πάω στο γήπεδο. Ωραία, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Να πάμε στο διάλειμμα. Να πάτε στο διάλειμμα, παιδιά. Καλή συνέχεια, φιλιά στο Βαγγελάκη. Φιλιά, να δώσουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα παρέα με την αγαπημένη σου, στοίχημα.gr. Την κλικιά. Δεν μας πλήρωσε το Σάββατο. Εσένα. Χθες δεν ασχολήθηκα γιατί ήμουν απογοητευμένη, γενικά. Χθες ήταν και η μέρα που καθώς να. Σήμερα, ναι, δεν ασχολήθηκα χθες, είναι η αλήθεια. Σήμερα όμως τιμήσαμε μια τριάδα. Περιμένουμε, πιο βράδυ. Ναι. Οπότε θα μπεις και εσύ από κινητό. Έχω όχι, μπει... από το τάμπλετ σου να μπεις. Τώρα το τάμπλετ εκείνο που έχει φανεί στην τούπα. Α, εκείνο εκεί που μπαίνει σε ίντερνετ, καμιά φορά. Ναι, ναι. Που πλέον παίρνω αυτό, το χωρίς να το καταλάβω. Και σε ξελασπώνει. Εκεί είναι το τίμιο τάμπλετ και θα παίξεις. Έχει και ποδόσφαιρο. Έχει, να, εδώ λίγο στο live του Παναθηναϊκού προλαβαίνεις να κάνεις κάτι. Ίσως το under πάω, έτσι πως ανέβηκε πολύ ψηλά 47-44 το. 47-44 στην τρίτη περίοδο. 49-44. 49, τώρα ναι. Τώρα έβαλε το καλάθι το Παοκτσάκι ο Μήτογλου. Ο Μήτογλου. Αριστοτέλειο κολέγιο. Και ο Μήτογλου. Ηλία Καπράλ. Εμείς απέναντι ήμασταν. Εσύ μοιάζει απέναντι, ρε φίλε. Μοιάζει μάλλον δεν συμφωνούμε. Εγώ πόσα χρόνια στη Μαντουλίδη δεν έχασα το Αριστοτέλειο ποτέ. Όχι, μια φορά έχασα. Μια δεν σα ακούω. Θες να πεις κάτι. Όχι, όχι, εντάξει. Α, εντάξει. Στοίχημα.gr λοιπόν είναι παρέα μαζί μας και σήμερα με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ό,τι θέλετε υπάρχει στην Στοίχημα. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Προσφέρουν οι άνθρωποι της Αναδομό πάρα πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο σε πολύ πολύ καλές τιμές. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με μία ακόμη κουβέντα. Ο Ηλίας Καπράλος μας άφησε μόνους, αλλά έχω Στέργιο Αναστασιάδη στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στέργιο, τι γίνεται. Μια χαρά. Ξεκουράζεσαι. Ξεκουράζομαι, ναι. Εντάξει, τα φροντίσατε όλα για αύριο. Εσείς δεν έχετε εκπομπή. Δεν έχουμε εκπομπή, όχι. Θα έχουμε την Τετάρτη. Θα επιστρέψει Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, αγάπη. Τι να κάνουμε, ρε Στέργιο. Εσείς η πρωινή έχετε πρόγραμμα. Ναι. Τι γίνεται, βλέπεις μπάσκετ? Όχι, δεν βλέπω μπάσκετ. Έχει υπερθέαμα Παναθηναϊκό ύφεστο. Όχι, δεν βλέπω. Βλέπω την πολυδιαφημισμένη ταινία του Netflix, ο Ιρλανδός. Ναι, τέλεια. Πώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτήν. Που κρατάει είναι λίγο μεγάλη, 3,5 ώρες, αλλά εντάξει. 3,5 ώρες. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή, να την τελειώσουμε, ναι, ναι. Καλά, Στέργιο, εσύ έχεις δει επεισόδια σειρών 10 ώρες σερί, δεν είναι κάτι για σένα. Ναι. Αλήθεια να σου, παλιότερα. Τι γίνεται? Καλά, ηρεμία γενικότερα. Επιτέλους. Ναι, και περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και του χρόνου παιχνίδι στο Αγρίνιο, γιατί ο Πανετολικός... Σε δύσκολη κατάσταση. Δεν δείχνει ικανότητα να ξεκολλήσει. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα βέβαια 13 παιχνίδια. Mm-hmm. Και επειδή υπάρχουν και τα play-off, τα play-out μάλλον στην προηγούμενη περίπτωση, για τον Πανετολικό, mm-hmm. που θα είναι σίγουρα μέσα. Νομίζω ότι δεν είναι τελειωμένη υπόθεση, αλλά έτσι πως πάει η ομάδα του Αγρινίου, δεν θα είναι απίθανο του χρόνου να μείνει στη Super League 1. Ναι. Μακάρι να καταφέρει, γιατί τα έχουμε ξαναλύσει πολλές φορές. Είναι μια ομάδα που έχει να δώσει πράγματα στη Super League 1, αλλά εντάξει, δεν θα μας λείψει κιόλας στην αλήθεια αν δεν τα καταφέρει. Καλό πάντως θα είναι να τα καταφέρει. Τουλάχιστον εμένα μου είναι μια πολύ συμπαθή ομάδα. Και το πώς πρεσβεύει γενικότερα, τι πρεσβεύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το γήπεδό της και οι καταστάσεις της. Πάντα περνάμε καλά στο Αγρίνιο με το Σταύρο. Οπότε θα δούμε. Πάντως
είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να το καθαρίσει και αυτό και να κοιτάξει μετά το επόμενο με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν νομίζω κανείς τον ΠΑΟΚ να πέτσει στην παγίδα ότι εντάξει κέρδισε ο Ολυμπιακός 3-0, άρα είναι τελειωμένη υπόθεση. Ναι, προφανώς. Θα το παλέψει ο Πανετολικός. Αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πρέπει, όσο και να το παλέψει ο Πανετολικός, δεν μπορεί να αποφύγει την ήττα. Εντάξει, ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να έχει τη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που έδειξε το περασμένο Σάββατο, προχθές δηλαδή, με την Ξάνθη. Νομίζω πως θα έχει λίγο πιο δύσκολο έργο αμυντικά, αλλά και πάλι ο φετινός Πανετολικός είναι περιορισμένος δυνατοτήτων. Δεν είναι η ομάδα των προηγούμενων ετών, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα ακόμα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να το κερδίσει, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Το λέγαμε, αγάπη, αν θυμάσαι, από τον Ιούλιο-Αύγουστο, ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα με ελάχιστες απώλειες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ναι. Και έτσι είναι μέχρι τώρα. Και έτσι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Θα είναι ελάχιστες οι απώλειες που τα έχουν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ θα έπαιξε εκτός έδρας θα τα έχει εντός, ο Ολυμπιακός θα έχει εντός, θα τα έχει εκτός στο δεύτερο γύρο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα μπορέσει μια από τις δύο ομάδες να ξεφύγει πολύ από την άλλη. Ναι, δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ. Δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός που θα ξεφύγει, εάν ξεφύγει, γιατί κάλλιστα μπορεί οι δύο ομάδες να μπουν ισόβαθμοι μες στα play-off ή να έχουν μια βαθμολογική διαφορά έναν ή δύο βαθμών. Ο Ολυμπιακός στην επόμενη αγωνιστική παίζει η ίδια ώρα με το ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, 7.30. Ναι. Θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά. Αλλά ούτε ο φετινός Αστέρας Τρίπολης δείχνει κάτι πολύ καλό να διαθέτει. Ναι. Δεν βλέπω. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός μέσα στα play-out. Εντάξει, σίγουρα δεν κινδυνεύει και δεν θα κινδυνεύσει. Αλλά και πάλι νομίζω και αυτός είναι φέτος μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Τώρα αν μπορέσει να κόψει βαθμούς τον Ολυμπιακό που πολύ αμφιβάλλω, δεν θα πει όχι ο ΠΑΟΚ. Αρκεί βέβαια να έχει κάνει τη δουλειά του, γιατί το γυρνάμε πάντα εκεί. Εάν ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του, μπορεί να βλέπουμε λιγότερο άγχος στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και αν θα έχει απώλειες ο Ολυμπιακός. Ήταν κομβικό η αγωνιστική με τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Ο Ολυμπιακός κόλλησε, ο ΠΑΟΚ ισοβάθμισε, δεν έχασε το Καραϊσκάκι. Ξαναλέω, έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στον τέταρτο γύρο θεωρητικά, αν δει κανείς το πρόγραμμα. Υπάρχει και το ματς της Τούμπας. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίρνει τις νίκες και να δει πώς θα μπει στα play-off. Πάντως η δική μου αίσθηση είναι ότι έτσι πως έχει έρθει η κατάσταση, νομίζω ότι είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να μπει με πλεονέκτημα αν είναι το Ολυμπιακό ή όχι. Πες και εσύ, φυσικά, Στέλιο, πες και εσύ ότι είναι πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός. Ναι, πρωταθλητής χειμώνα και μπράβο του. Πες το και εσύ, Εδώ γράφεται και λέγεται παντού. Κοίταξε, γενικότερα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν αμφισβητούν πράγματα του αντιπάλου. Ναι. Εντάξει, δεν έχει πει κανείς κάποιος. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω διαβάσει ή ακούσει να λέει κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα χειμώνα του ΒΑΡ. Όχι, κανείς δεν ασχολείται. Μπράβο στον Ολυμπιακό, βγήκε πρωταθλητής χειμώνα. Εντάξει, και έχει το πρωτάθλημα ακόμα ένα γύρο, είναι ένα ακόμα, έχει άλλους δύο γύρους. Θα δούμε στο τέλος το τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κάθε μέρα διαβάζει πράγματα που αν δεν είσαι καλά σου ανεβαίνει η πίεση και αν είσαι καλά απλά γελάς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον δρόμο και τη στρατηγική που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με την επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη. Χαμηλών τόνων, να ανεβάζει τους τόνους όταν πρέπει και ουδέποτε έχει ο ΠΑΟΚ κυλιστεί στη λάσπη του Ολυμπιακού. Δεν έχει κυλιστεί και ο ΠΑΟΚ, δεν έχει πέσει τόσο χαμηλά. Τι να κυλιστεί, Μονεστέρη, εδώ αυτό που έγινε το Σάββατο στην Τούπα που είναι όλες οι αποφάσεις από το ΒΑΡ σωστές για τα τρία offside, ας πούμε. Αν γινόταν αυτό στο Καραϊσκάκι, δεν ξέρω τι θα συζητούσαμε σήμερα. Καταρχήν θα είχαμε τον αγαπητό βετεράνο του Ολυμπιακού να μιλάει δύο ώρες και πραγματικά το χέρι του συναδέρφου μπορεί να πάθει φλάση δευτέρου βαθμού να κρατάει το μικρόφωνο. Αρχικά βασικό δεν ξέρω αν θα είχαμε τόσο κατοπιστικά replay και η κάμερα. Καλά, να είναι τόσο σίγουρο, είναι σίγουρο ότι δεν θα είχαμε. Δεν το αφισβητεί κανένας. Ναι. Αλλά ξαναλέω θα μιλούσε τουλάχιστον ένα τρίωρο ο αγαπητός βετεράνος και φανατικός φίλος του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Που πραγματικά λυπάμαι το χέρι του συναδέρφου. Ναι, σωστό.
με τέσσερα δοκάρια θα είχαμε σίγουρα ένα μισάωρο το πόσο ο Ολυμπιακός διέλυσε τον αντίπαλο. Με τα τρία γκολ που ακυρώθηκαν, αν συνέβη να δώσει τον Ολυμπιακό, θα είχαμε τουλάχιστον ένα μονόλογο μια μισή ώρα και μετά θα είχαμε και ένα μισάωρο επίλογος. Ο Φερέιρα, οι νεκροθάφτες, να προσέξουν. Έχω στο αρχείο μου πολλά πράγματα. Έχω πάρει 50 πρωταθλήματα κτλ. Και να φύγουν από εδώ, ναι. Τα γραφικά που ακούμε εδώ και δύο χρόνια, τρία. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αυτό που κάνει. Έχουν δίκιο και ο Φερέιρα και οι ποδοσφαιριστές ότι μιλάνε στο γήπεδο. Μίλησαν στο γήπεδο να μιλήσουν την άλλη Κυριακή και να μιλάνε μέχρι το φινάλε. Είναι, νομίζω, μόνο κέρδη έχουν για το μάτς του Σαββάτου. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε γράψει και για τον Μπίσεσβαρ και για τον Μπέλκα ακόμα, που κανείς δεν αφέβαλε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μηχανής του ΠΑΟΚ. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα ότι κακώς τον είχε στον πάγο ο Αμπέλ Φερέιρα εναντί του Μπίζεσβαρ. Λειτουργήσε λογικά ο Πορτογάλος, έβαλε τον Μπέλκα. Νομίζω θα τον δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Ο Μπίζεσβαρ τα πήγε καλά. Ο Μαουρίσιο έβγαλε 90 λεπτό χωρίς να μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα. Δεν μου άρεσε. Εντάξει. Ειδικά στο πρώτο μέρος, αλλά είναι λογικό. Κάπως, και δεν υπάρχει κάποιος. Κάποια κομμάτια τα είχε. Κάποια καλά διαστήματα. Ναι, λίγα. Απλώς εντάξει. Κοίταξε, δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε απέναντι το Μαουρίσιο με μια εμφάνιση 90 λεπτά μετά από πόσους μήνες και να αρχίσουμε να κάνουμε κριτική. Μια χαρά ήταν ο Μαουρίσιο. Θα είναι ακόμα καλύτερο στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Και γερός να είναι να δούμε τον παίκτη που βλέπαμε πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Απλώς και μόνο ότι έπαιξε 90 λεπτά είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ περίμενα στην διάρκεια του αγώνα να τον δω να βγαίνει ως αλλαγή. Ναι. Δεύτερη, τρίτη αλλαγή. Δεν έγινε αυτό, τον άφησε στο γήπεδο. Προφανώς υπάρχει πλάνο, προφανώς υπάρχουν μετρήσεις που δεν γνωρίζουμε εμείς, τη κύριε Φερέιρα και συνεργάτες του. Όλα γίνονται βάσει ενός πλάνου σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ δρόμο και χρειάζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές. Θα έχουμε και διπλά μάτια κάθε εβδομάδα. Δεν υπάρχει ντέρμπι στο πρώτο, στους 16 του κυπέλου, όπως είναι η διοργάνωση, αλλά θα υπάρχει ενδεχομένως ντέρμπι στους 8, θα υπάρχει ντέρμπι στους 4, δηλαδή μιλάμε για αν ο ΠΑΟΚ φτάσει στο τελικό, αλλά είναι 6 παιχνίδια και ο τελικός 7. Ναι. Άρα 13 μάτς στο δεύτερο γύρο και 7-20 και άλλα 10-30 μάτς χρειάζονται όλοι οι παίκτες. Κοίτα, η επόμενη εβδομάδα με τα 3 μάτς είναι ένα μικρό τεστ για τη διαχείριση. Δηλαδή παίζεις Κυριακή, Πέμπτη, Δευτέρα. Ναι, δεν περιμένω να κάνει πολλές αλλαγές. Δηλαδή τώρα εντάξει, δεν έχει η ομάδα συσσωρευμένη κούραση. Νομίζω ότι εντάξει, θα κάνει τις αλλαγές τις προβλεπόμενες. Ενδεχομένως μία ή δύο από αγώνα σε αγώνα. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν έχει πρόβλημα για να μιλάμε για κούραση, για συσσωρευμένη καταπώνηση ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν γεμάτη χρονιά μέχρι στιγμής, όπως είναι ο Κρέσπο, όπως είναι ο Γιαννούλης, όπως είναι ο Μάτος, που δεν έχει παίξει μόνο στο μάτς με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σβιντέρς έχει πάρει συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά εντάξει, είναι μέσα στα λογικά πλαίσια, αλίμονο αν κάνουμε κουβέντα, επειδή έχει παίξει ένας αθλητής ένα μάτς την εβδομάδα. Και δεν είναι και η Super League, η Premier League, που κάνει, ξέρω εγώ, ο μέσος 20 χιλιόμετρα που λέει ο λόγος ανά παιχνίδι. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αν θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά τα δύσκολα ή τα πιο απαιτητικά είναι από τον Γενάρη και μετά, μαζί με το κύπελο. Εντάξει, ξεκινάς καταρχάς το Χαριλάου. Ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, όπως και να έχει. Βέβαια, απαιτητικό. Ναι. Πάρα πολύ. Απλώς ας κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό που είναι να κάνει μέχρι το Κλειάνθης Βικελίδης. Ακριβώς. Και θα δει πως θα κάνει τη δουλειά του και στο Κλειάνθης Βικελίδης. Δεν έχει άλλο δρόμο ΠΑΟΚ από το να βλέπει κάθε παιχνίδι ως ένα μικρό τελικό. Γιατί έτσι έκανε τις επιτυχίες και πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Ωραία, εμείς θα υπολογίζουμε η επόμενη τετράδα και η επόμενη πεντάδα. Ή παλιότερα που κάναμε όλοι τα σχέδια στο ξεκίνημα της σεζόν. Εύκολο πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ να πάρει 8 νίκες και δεν έπαιρνε ποτέ ούτε 5. Ναι. Μιλάω πριν τον Ιβάν Σαββίδη. Αλήθεια. Ο δρόμος είναι αυτός. Ο δρόμος είναι αυτός. Νίκη στο Αγρίνιο, μετά νίκη στη Νέα Σμύρνη και πάει λέγοντας. Πάντως είναι μια τριάδα, μια τετράδα αγώνων, εντάξει, πιο απαιτητική από κάθε άλλη, λόγω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 3 μάτς εκτός έδρας. Αλλά και πάλι
η ομάδα μας έχει δείξει ότι δεν έχει θέμα. Μπορεί να πάρει κάλλιστα διπλό στο Αγρίνιο, στο χέρι της είναι, να πάρει και στη Νέα Σμύρνη, να κερδίσει και τον Ατρόμητο στην Τούμπα και να περάσει και στο αυτό του κυπέλου και να πάρει και διπλό στο Κλέαν της Βικελίδης. Και την εμπειρία έχει και το πνεύμα έχει πλέον και τους αυτοματισμούς έχει και τα υλικά έχει ο Φερέρα στη διάθεσή του για να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Δεν μου λες το κυπέλλο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα. Το κυπέλλο είναι μετά το μάτς με τον Άρη. Το κυπέλλο ναι, είναι 7, 8, 9 Ιανουαρίου θα γίνουν τα πρώτα μάτς. Ναι, μετά ακριβώς εκείνη την εβδομάδα. Μπορεί να είναι δύο μάτς εύκολα. Δηλαδή το ΠΑΟΚ Τρίκαλα ναι. Δεν νομίζω να αχώσει κανέναν. Ναι. Ή ακόμα και το ΠΑΟΚ Παζιάννενα ως ομάδα πλέον β' εθνικής ο Παζιάννενα ή Super League 2. Αλλά εντάξει, έχει και αντιπάλους που δεν μπορείς να τους πάρεις αψήφιστα. Είναι ομάδες της Super League. Δεν θα έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά θα έρθουν αυτά στον επόμενο γύρο. Τώρα εντάξει, η λογική λέει ότι όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης δεν θα αργήσει νομίζω, γιατί ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Αν πέσει κάποιος, κάποια Τρίκαλα ή Πας Γιάννενα. Τη Δευτέρα. Θα είναι δύο μάτς. Τη Δευτέρα κλήρωση. Τη Δευτέρα μία η ώρα, το μεσημέρι. Ωραία, μια χαρά. 16 δεν είναι τη Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τη Δευτέρα λοιπόν πώς θα δημορφωθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Αλλά όποια ομάδα και να έρθει, εντάξει, ο ΠΑΟΚ και μπορεί και πρέπει να περάσει την επόμενη και στην επόμενη και να πάει στο τελικό. Και να κατορθώσει να πάρει το κύπελλο για τέταρτη διαδοχή χρονιά. Αυτό που καίει τώρα είναι το μάτς με τον Πανετολικό. Η ομάδα είναι ήρεμη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Είναι καλά, βλέπουμε καλύτερα πράγματα στο χορτάρι. Έχει γυρίσει και ο Βιερίνια, έχει γυρίσει και ο Μαωρίσιο. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει ο Βέρμπλουμ. Αλλά εντάξει, είναι αυτό ένα θέμα. Ναι, άλλη κουβέντα. Το λέω γιατί 17 Δεκεμβρίου, δεν κάνω λάθος, συμπληρώνει ένα χρόνο που μένει εκτός. Ο Ζαμπά κάνει αποθεραπεία, αλλά και με τα κομμάτια που λείπουν τα δύο αυτά, δηλαδή ο Ζαμπά και ο Μπέρμπουμ, οι υπόλοιποι παίκτες συνθέτουν ένα παντοδύναμο ρόστερ που έχει το δύσκολο έργο Φερέιρα να αφήνει εκτός παίκτες, όχι μόνο εκτός 18άδας, γενικότερα να μην έχουμε καλό χρόνο συμμετοχής, αλλά έτσι είναι η ομάδα πρωταθλητισμού, να βρει λοιπόν τους 11 συν τους 3-14 παίκτες που θα πάρουν την Κυριακή το διπλό από το Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο μάτς ή δύσκολο. Φαίνεται πως έχει μεγάλο πρόβλημα στο Αγρίνιο ο Μάξι Χάβος. Ναι. Δεν ξέρω αν του λείπουν τα κομμάτια που θέλει για να κάνει μια καλύτερη ομάδα, είναι θέμα χημείας ή δεν ξέρω τι άλλο, τι συμβαίνει στο Πανετολικό. Υπάρχει αυτή η κόντρα των φιλάθλων, των οργανωμένων με τον Κωστούλα. Σε εμάς απ' έξω φαίνεται τουλάχιστον σε μένα εξωπραγματικό. Ναι, είναι κάπως αυτό. Και σήμερα το πρωί πάλι υπήρχαν δημοσιεύματα. Εκτός αν παλιότερα έγινε ο Πανετολικός στην Ευρώπη και δεν το θυμάμαι. Και τώρα είναι και την έμεινα πέσει, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να μπω σε χωράφια άλλων οπαδών. Απλώς καταγράφω ότι μου κάνει μια εντύπωση. Ναι. Γιατί και άλλες ομάδες σε επαρχίες που είχαν έτσι δυνατούς μεγαλομετόχους και κάποια στιγμή ήρθαν σε κόντρα μαζί τους. Χαμένες βγήκαν οι ομάδες μετά. Τέλος πάντων, ας λύσει ο Πανετολικός τα θέματά του, δεν τα λύσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει στο Αγρίνιο, να πάρει το διπλό, να επιστρέψει και να δει το επόμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ωραία, Στέργιο. Στα υπόλοιπα υπομονή. Θα βγουν και άλλοι Αναστόπουλοι. Καλά. Θα βγουν και άλλοι Μητρόπουλοι. Εύκολα. Θα βγουν και άλλοι. Έτσι αυθόρμητα. Και όπως διάβαζα και σε. Διάβαζα και σε ένα άρθρο, μπράβο λέει στη σημαία του Ολυμπιακού που βγήκε μπροστά και πρέπει να βγουν και οι υπόλοιποι. Και εγώ τα έβλεπα. Δηλαδή λέμε και στους υπόλοιπους, παιδιά κάντε το που έκανε ο Αναστόπουλος, μην κάλυψετε. Μάγκας Αναστόπουλος έγραφαν πολύ. Μάγκας Αναστόπουλος, ναι. Μάγκας Αναστόπουλος. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τον έπιασε με Αναστόπουλο η βιασύνη και η σπουδή να κάνει γρήγορα λέει η Επιτροπή, ναι. Λέει ο Αναστόπουλος. Φυσικά δεν λέει να γίνουν γρήγορα οι δίκες για τα στημένα, τις συμμορίες, τις εγκληματικές οργανώσεις, τον Ουρουάν. Εκεί δεν λέει κάτι. Ναι, ο Μουστάκιας. Ναι. Και ήταν και αυτό που του λέει, δεν μου κάνεις ερώτηση, αλλά εγώ ήμουν έτοιμος. Εγώ ήμουν έτοιμος γιατί ναι, ξέρω την ατζέντα του Ολυμπιακού. Ναι, δηλαδή. Ξάνθη πάω και είμαι διαβασμένος. Ξάνθη πάω και. Ναι, η ρητορική. Και στο κράτη τη Κόκαλης. Ναι, ναι. Α, ναι, και αυτό. Μα γιατί τα δύο πήγε.
Αχ, τι ζούμε. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι άκουγε, φαινόταν να καταλαβίστηκα. Ναι. Δεν καταλάβαινε τι άκουγε ή ερωτήσεις. Πήγε εκεί να πει ο Πάο και Ξάνθη και να πει και ο Κόκαλης. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο έτσι βαρύς. Δεν είχε και πολύ διάθεση κάπως στο ξεκίνημα. Με το που βγήκε όμως ο Μήνας, όλα καλά. Του έκατσε μια χαρά. Δεν ξέρω, αγάπη, εμένα χρόνια με πιάνει μια κατάθλιψη. Ναι. Καλά, ειδικά με την ηλικία εκεί, την έχω καταλήψει, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω τον εαυτό μου να θλίβεται. Ναι. Από τον ντεκόρα, από τις φάτσες που βλέπω, αυτά που ακούγονται. Ναι. Αλλά γενικότερα βλέπεις βετεράνους σε άλλα κανάλια ξένα, γιατί μας έχει κάνει καλό και το διαδίκτυο. Και μιλάνε για μπάλα. Και δορυφορική τηλεόραση είναι. Βλέπεις τον Γκλεν Χόντλ, βλέπεις τον Γκάρι Λίνεκερ, βλέπεις τον Τιερί Ανρί. Και εμείς εδώ βλέπουμε, ας πούμε, αφού περάσαμε χρόνια με τον Μίχο, τον προπονητή, και τον Τάκη Γκόνια. Ναι, τώρα βλέπουμε βετεράνους τύπου Αναστόπουλου. Ακόμα δηλαδή που δεν έχεις να μάθεις για ποδόσφαιρο τίποτα. Δηλαδή κάτσε δύο ώρες βλέπει Αναστόπουλο. Αφού το έλεγαν, δεν θα επιστρέψεις στους πάγκους. Δεν θα μάθεις, έλεγε, ναι. Θα επιστρέψεις στους πάγκους. Πήγαινε σε ομάδα. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει το τι ακριβώς λέμε, ας κάτσει να δει στο YouTube μια εκπομπή το πώς αναλύουν ο Λίνεκερ, ο Γκάρι Νέβιλ, ο Τιερί Ανρί, πώς αναλύουν τα μάτς. Γιατί και αυτοί βετεράνοι λέγονται. Ναι. Και μετά ας κάτσει να δει τον Νίκο Αναστόπουλο και τους άλλους που κάνουν παρέλαση, όχι όλους, αλλά το 95%. Πραγματικά είναι κανείς να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό αλλά είναι το ποδοσφαιρό μας. Είναι ήρωας, δεν είναι κάτι. Μία ακόμη μέρα στη δουλειά. Ναι. Ναι. Αυτό που ήθελε το έκανε. Εντάξει. Θα δούμε. Μια χαρά. Υπομονή, κουράγιο. Αυτά. Καλή συνέχεια με τον Ιρλανδό. Είμαστε σε καλό σημείο. Να είστε καλά, αγαπητοί. Ορίστε. Είμαστε σε καλό σημείο. Φάγαμε 2 ώρες και 48 λεπτά, έχουμε άλλα 40. Πω από θλίψη. Καλή εντάξει. Συνέχεια. Στο φινάλι μας. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Στέργιος Αναστασιάδης ήταν αυτός και εμείς θα πάμε στο τελευταίο break. Για να επιστρέψουμε με μπάσκετ και Νίκο Μοσχοβίτη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στη Κωνσταντινούπολη. Αύριο το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας και έχουμε αρκετό ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται από μπουφάν, μπλούζες, παπούτσια, παντελόνια μέχρι μπλούζες, αξεσουάρ, ζώνες και πολλά πολλά άλλα. Αν είστε δυτικά θα πάτε Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, αν είστε ανατολικά θα πάτε στην Καλαμαριά Πασαρίδη 85 και αν είστε εδώ στο κέντρο θα πάτε Παύλου Μελά 36. Υπάρχει και το alteregofashion.gr για να μπείτε και να δείτε ότι υπάρχει και Φτύκας μαζί μας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το χειμώνα. Προϊόντα με τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς στον χώρο σας. Ο Φτύκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνας 39, πάνω από το γήπεδο Καλού, τηλέφωνο 905-503. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και αφού εξαντλήσαμε τα ποδοσφαιρικά, θα πάμε σε Νίκο Μοσχοβίτη και στο μπάσκετ. Καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνετε? Ας πάμε στην ομάδα που έχει να παίξει Ευρώπη, ρε Νίκο. Η μοναδική που παίζει, θα έλεγα, ως σταθερά κάθε χρόνο. Όχι, παίζει και το βόλι. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω σταθερά κάθε χρόνο, οκ, okay, και περνάει κιόλα σε επόμενες φάσεις, τέτοια πράγματα. Άντε, στο δεχτώ. Ναι. Άντε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το κάνει φέτος, λίγο δύσκολο το κόβω, αλλά οκ. Okay. Καλά, μην το λες. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, σωστά. Δεν είναι. Σωστά. Τώρα τι κάνουμε, συζητάμε για το μάτς με την ΑΕΚ ή συζητάμε για το αυριανό? Δεν έχουμε και την πολυτέλεια να μείνουμε πολύ στο μάτς με την ΑΕΚ. Εντάξει. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, ότι ήταν δύο ομάδες που δεν ταιριάζανε. Ναι. Δηλαδή παίζει άλλο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ, άλλο μπάσκετ η ΑΕΚ και όποια από τις δύο θα έβαζε τον δικό της ρυθμό, θα τον επέβαλε, αυτή και θα κέρδιζε. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που έβαλε τον ρυθμό της. Και κέρδισε στη λεπτομέρεια βέβαια, αλλά ουσία ότι κέρδισε. Ναι. Είτε κερδίσει 1, είτε κερδίσει 10, είτε 20, η ίδια ουσία είναι. Ναι. Για το μάτς του Σαββάτου. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως πήγε το μάτς, εγώ δεν περίμενα το ΠΑΟΚ θα είναι τόσο ανταγωνιστικός. Mm-hmm. Και δεν το λέω καθ' υπερβολή. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχοντας ζήσει τον Λίγο Παθεοδόρο τα δύο προηγούμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Φέτος είναι σε μια ομάδα που τη βελτιώνει αγωνιστικά και έχει και πολύ καλή ποιότητα. Ναι.
Δηλαδή η ΑΕΚ που είχα δει εγώ πριν 2-3 εβδομάδες δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ που έπαιξε τώρα. Με τον ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη αυτή. Και το γεγονός ότι αυτός ο ΠΑΟΚ που έπαιζε πάλι ένα τρίτο παιχνίδι μέσα σε 7 ημέρες κόντρα στην ΑΕΚ σε αυτό το momentum κατάφερε να διεκδικεί το μάτσο στο τέλος και να το χάσει τη λεπτομέρεια και ουσιαστικά πάλι στη διαφορά ποιότητας. Έτσι, δηλαδή όταν η ΑΕΚ έχει το Λάγκφορντ, ο Λάγκφορντ αυτός που έβαλε στο παρατάκι το έχει βάλει 500 φορές στην καριέρα. Ναι. Και σε παιχνίδια πολύ πιο σημαντικά και σε παιχνίδια που κρίνουν άλλα πράγματα από αυτό που έκανε τώρα αυτό το μάτσο του Σαββάτου στο παρατάκι. Το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ ότι έφτασε κοντά στο να πάρει μια σημαντική νίκη, κοίταξε στα μάτια μια ομάδα που είναι ανώτερο υπέρ από το δικό του και νομίζω βεβαίως το γεγονός ότι ειδικά στην έδρα του αυτά τα παιχνίδια μπορεί να τα πάρει. Για μένα το μάτς πάει εκεί, είναι και λίγο τύχη. Μπορεί ο Λάγκφορντ το μάτς το είχαν, να έπαιξε ένα rebound, ένα σύριγμα να ήταν διαφορετικό γιατί γι' αυτό έπαιξε λίγο ρόλο το Σάββατο, ναι. Και να έπαιρνε το μάτς τον πόντο και να ήσουν μια χαρά. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Το θέμα είναι να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο και γενικότερα να προσαρμόζεις τις καταστάσεις. Ο ΠΑΟΚ προσαρμόστηκε το Σάββατο που ήταν ένα δύσκολο μάτς, πέρα τα κατάφερε λεπτομέρεια. Το ανάλογο πρέπει να κάνει και αύριο στη Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας. Εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, εντελώς διαφορετικός αντίπαλος. Για μένα η Μπεσίκτας δεν είναι μια καλή ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει αύριο και θα κερδίσει και θα είναι όλα καλά. Έτσι θέλω να πω ότι η Μπεσίκτας δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει δύο νίκες στον όμιλο, η μία είναι του ΠΑΟΚ, η τελευταία. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Τουρκία είναι στο 4-7 και είναι στην 10η θέση. Παρότι κάποιος βλέποντας το ρόστερ θα πει ότι okay, είναι ένα ακριβό ρόστερ με έναν προποντή με περγαμινές, ο παίχτης όπως ο Ιβάνοβιτς, ο παίχτης όπως ο Θείοντορ, ο Μακίσιτς, ο Μάκαντου. Ο Μάκο δεν ξέρω να παίξει όλας αύριο γιατί στο μάτσο Σαββάτου με τον Σάββακα δεν έπαιξε. Νομίζω ένα παιχνίδι που αυτά τα δύο μάτς μάλλον που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι διακοπή, δηλαδή το αυριανό, διακοπή του Champions League, το αυριανό και το μάτς την άλλη εβδομάδα με τη Φάλκο στο Μπατέλη, ναι. Ίσως και να ορίσουν το αν μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση. Δηλαδή αν αυτά τα δύο μάτς κάνει 2-2 είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Εφικτό, πάντα έχοντας μια λογική, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα εύκολα δύσκολα τους Ούγγρους που δεν είναι κακή ομάδα, θα τους κερδίσει. Το αυριανό μάτς είναι περίεργο στη λογική ότι η Μπεσίκτας δεν είναι καλά και ο ΠΑΟΚ είναι καταπονημένος. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το λέγαμε και στο ξεκίνημα της σεζόν, πλέον το βλέπουμε να έρχεται και να συμβαίνει. Δηλαδή ας πούμε το Λιούις δεν έκανε προπόνηση. Οκ, okay, είχε ένα μικροφύγωνο μας με την ΑΕΚ, αλλά ο Λιούις έχει πεταχτεί γλώσσα έξω, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν δουλεύει σωστά την προπόνηση και το πώς αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι και αυτός και ο Σμιθ παίρνουν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και εδώ είναι πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, ότι παίρνουν και πάρα πολλές αποφάσεις. Ουσιαστικά είναι οι δυο άξονες επίδευσης του ΠΑΟΚ συγκεκριμένοι. Όταν δύο παίκτες παίρνουν τόσο πολλές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο, είτε εκτελεστικά είτε δημιουργικά, είναι στον αγωνιστικό χώρο 30 λεπτά, 32, 33, 34, 35, στο σύγχρονο μπάσκετ και παίζουν ανά τρεις μέρες, είναι φυσιολογικό να τους βγαίνει πνευματική και σωματική κούραση. Και για μένα πιο πολύ πνευματική, όχι τόσο σωματική. Και βλέπεις ότι πάλι το μάτι ήταν Σάββατο, έτσι. Πρέπει να τα αφήσεις πίσω, να παίξεις Τρίτη στην Μπεσίκτας, με την Κωνσταντινούπολη και μετά, ό,τι και να γίνει αύριο, να τα αφήσεις πίσω, να γυρίσεις και να πας να παίξεις το Σάββατο στο Λαύριο, ένα μάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το Λαύριο θα προετοιμάζει μία εβδομάδα, που το Λαύριο αυτή τη στιγμή έχει 5 νίκες, δεν καίγεται όπως εσύ, που εγώ θα το ξαναπώ ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν είναι σε φάση που καίγεται, αλλά πρέπει να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Έτσι. Είναι 10η αγωνιστική. Παίχτηκε αυτή την εβδομάδα, θα παιχθεί 10η την άλλη. Απλά για μένα θα είναι πολύ κρίμα για την προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ να πάει στο τέλος του πρώτου γύρου έχοντας μόλις 3 νίκες. Και είναι ένα σενάριο που δεν είναι πολύ μακριά. Ναι. Έτσι δηλαδή έχει να παίξει ο ΠΑΟΚ, έχει να παίξει με το τέλος του πρώτου γύρου, με το Λαύριο στο Λαύριο, με τον Προμηθέα το άλλο Σάββατο στο Παλατάκι και μετά με τον Ηρακλή στο Ιβανόφι. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι σχετικά κουρασμένος, σημαντική του παίκτες, ή τέλος πάντων είναι επιβαρημένη. Επιβαρημένη, ναι. Έχει στην Ευρώπη έχει πλέον κίνητρο, δεν είναι δηλαδή ότι έχει μείνει πολύ πίσω και οκ. Okay. Ναι. Δηλαδή το μάτι με την Μπεσίκτας αύριο είναι σημαντικό, όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει και τη συνέχεια στην Ευρώπη. Και έχει σημαντικά μάτια και μπροστά του στην Ελλάδα. Είναι ένα περίεργο λίγο να το πω έτσι σημείο της σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είναι ότι δεν παίζει καλά. Έτσι έχει σημάδια, έχει σημεία στο παιχνίδι του που τα πηγαίνει αρκετά καλά. Ακόμα και με ανώτερους αντιπάλους. Ναι. Για μένα αυτό το οποίο είναι το στραβό για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι αυτή η ήττα που έκανε με τον Πανιόνιο πριν δύο αγωνιστικές.
αυτή η ήττα που τον κρατάει πίσω. Αυτή η ήττα είναι. Γιατί θα ήταν στις 4 νίκες και θα ήταν πολύ πιο άνετος. Ό,τι και να γινόταν με την ΑΕΚ. Είτε κέρδιζε είτε έχανε. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επίσης το σημαντικό για μένα είναι το να βρεθεί τρόπος μέσα στη δικασία που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, που δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο με τις συνεχόμενα παιχνίδια και ένα μικρό ρόστερ. Η σημαντική του παίχτες να είναι φρέσκη. Ναι. Έτσι. Ξέρω ότι οι άνθρωποι επιτελείου κάνουν μαγικά. Το παλεύουν, το προσπαθούν. Το καταλαβαίνω. Απλά δεν έχει ο ΠΑΟΚ ένα ρόστερ 10-12 παικτών που να μπορεί να μοιράσει τον χρόνο. Δηλαδή αριθμητικά έχει ένα τέτοιο ρόστερ. Ποιοτικά δεν έχει. Ναι. Οπότε αναγκάζονται κάποιοι συγκεκριμένοι παίχτες να τραβάνε το κουπί. Και αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Τώρα αύριο, Νόλς και Λιούις, τους υπολογίζουμε ή βλέπουμε? Νομίζω πως θα παίξουν. Δεν είναι ότι έχουν κάποιο σημαντικό θέμα. Ο Νόλς ταλαιπωρείται από εκείνο το μάτι με τη Βόνη, ένα μικρό θέμα ψηλά στο μυρό του. Ο Λιούις και αυτός γενικά κατά καιρούς από το ξεκίνημα της σεζόν έχει λίγο στον αχίλιο, τένοντα έχει ένα ψηλό θεματάκι που όταν το επιβαρύνει τον ενοχλεί. Αλλά νομίζω θα είναι στη διάθεση του Χαρλαμπή. Το θέμα είναι σε τι φάση θα είναι στη του Χαρλαμπή. Δηλαδή θα είναι στο 100%. Είναι για αυτό ένα ζήτημα. Και για πόσο. Θα είναι σε θέση να... Ναι. Και του Νόλς είναι ένας παίχτης από το θέσιο που μπορεί να καλυφθεί. Ο Λιούις είναι ένας παίχτης που δεν θα το έλεγα πριν. Παίρνει πάρα πολλές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Ναι. Είτε για να δημιουργήσει για τους συμπαίχτες του, είτε για να δημιουργήσει τον εαυτό του. Οπότε είναι πολύ σημαντικός. Εντάξει. Νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι, αν το πρόβλεψη κάνω, μπορεί και να εκτεθώ, δεν νομίζω ότι θα ανέβει πολύ ο ρυθμός σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και η Μπεσίκτας περίοδος, και η Μπεσίκτας γενικά είναι ομάδα που κατεβάζει το ρυθμό, λόγω Ιβάνοβιτς δεν το ανεβάζει πολύ, βασίζει κάποια πράγματα στην άμυνά της, έτσι κέρδισε κιόλας στο Παλαδάκι την πρωταγωνιστική. Ναι. Διαφορετικός ΠΑΟΚ τότε, okay, αλλά έτσι είχε κερδίσει. Αν θυμάστε, ήταν ο ΠΑΟΚ μπροστά, είχε πάθει ένα blackout 5 λεπτά πριν το τέλος, είχε χάσει από 65-5 που κέρδισε 69. Ναι. Απλά τώρα και ο ΠΑΟΚ την πετυχαίνει, την Μπεσίκτας σε μια φάση περίεργη και μπορεί να το εκμεταλλευτεί αν κάνει ένα καλό παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Απλά δεν πιστεύω ότι είναι match τύπου Βόνης που μπορεί να πάει στους 85 πόντους. Έτσι μου φαίνεται. Πιο κλειστά. Έτσι μου φαίνεται. Πιο χαμηλά. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Εντάξει. Αυτά είναι τα πρωινή. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης σήμερα το πρωί έφυγε. Μάλιστα πέτυχε και την αποστολή της ομάδας Βόλη που έφυγε για Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αυτή μέσα Κωνσταντινούπολης θα πήγαινε στο τελικό τους προορισμό. Νομίζω ότι θα υπάρχει και μια μίνι εκπροσώπηση φίλων του ΠΑΟΚ. Κόσμο, είμαι ενήμερος για κάποια έτσι μικρή έτσι εκδρομή που ετοιμάζεται. Φαντάζομαι όχι προς τη Γερμανία, ας πούμε. Όχι. Τώρα μιλάμε για μεμονωμένες καταστάσεις. Έτσι. Και λόγω κιόλας και αυτής της παρουσίας υπάρχει λίγο και μια σχέση με τους Τούρκους της Μπεσίκτας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και εκεί θα υπάρχει μια μικρή, να το πω έτσι, εκπροσώπηση, ας πούμε. Έτσι, αλλά εντάξει. Όχι όπως στη Γερμανία, σίγουρα. Mm. Σίγουρα. Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω. Τι ώρα είναι αύριο το παιχνίδι, 7.30. Στις 7 είναι το παιχνίδι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος από Air Sports HD η μετάδοση. Μάλιστα. Είπαμε, είναι ένα μάτς που okay, στο μυαλό των περισσότερων μπορεί να το λάβω και το πόσο πρέπει να κερδίσω πάω και εκεί. Αλλά είναι και αυτό μάτς που έχει σημαντικό, είναι πιθανό να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνει στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί βλέπουμε τις τρεις νίκες που έκανε, τις συνεχόμενες, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, 7 ή 8 νίκες είναι το... πες το. Το όριο για να περάσει την επόμενη φάση. Κάπου εκεί πάει. Είσαι 7 ή 8 συνήθως. Mm. Αν καταφέρω να κερδίσει αύριο, πάει ήδη στις 4. Έχει ακόμα 6 παιχνίδια. Ωραία. Εντάξει, Νίκο. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης ήταν αυτός για τα μπασκετικά. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα σήμερα δεν είχε προπόνηση. Ήταν η μέρα ξεκούρασης περισσότερο. Αύριο επιστροφή για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, είπαμε στις 7.30 μέσα από την ΕΡΤ αυτό το παιχνίδι, και την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός την Κυριακή, και αυτή αγωνιστική με μεγάλο ενδιαφέρον για όλους και εννοείται και για τον ΠΑΟΚ. Θα μπούμε σιγά σιγά από αύριο σε ρυθμούς ξανά αγώνα, μετά από 2 ημέρες και χθες και σήμερα που η ομάδα πήρε κάποιες ανάσες. Εμείς σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος, θα αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Παρέα μαζί μας ήταν στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Υπάρχει το cash out
το οποίο πραγματικά είναι πολύ βοηθητικό, να μην το ξεχνάτε. Και το fantasy, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σαν προπονητές. Μαζί μας ήταν και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ πολύ καλές τιμές. Μαζί μας και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το χειμώνα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και ξερό τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας, και αυτό σημαντικό για πολλούς. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος, στη δεύτερη γενιά, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Και οι κορυφαίοι, αν θέλετε να αναβαθμίσετε το ντύσιμό σας και καθημερινά, αλλά πολύ σημαντικό και την ημέρα του γάμου σας, είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Τα Alter Ego βρίσκεται από μπουφάν, σακάκια, παπούτσια, παντελόνια, μέχρι μπλούζες, φούτερ, αξεσουάρ, ζώνες και πολλά πολλά άλλα. Οι επιλογές δεν σταματούν ποτέ. Είναι πάρα πολλές, όπως πολλά είναι και τα καταστήματα. Αν θέλετε να πάτε προς δυτικά, θα πάτε στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Αν είστε προς ανατολικά, θα πάτε στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Και αν είστε εδώ στο κέντρο, θα πάτε Παύλου Μελά 36. Μια χαρά. Και alterengofashion.gr για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει ιντερνετικά. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί η Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Εμείς επιστρέφουμε εδώ αύριο, κανονικά αύριο, 7.30 με 9, στην κανονική μας ώρα. Οπότε τα ξαναλέμε αύριο.